αστυνομίας προσπαθούν να κάνουν μια απόθεση των φοιτητών, ίσως και να τους πείσουν να απομακρυνθούν. Εντάξει, Ρανιά, είναι κάτι το οποίο εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να το δω. Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο πρόσφατα. Τα τελευταία χρόνια στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν πραγματικά πάρα πολύ ξαφνικό. Ήρθαν από την γωνία του Προεδρικού Μεγάρου. Στην αρχή ήρθαν 2, 3, 4, όσο πρόλαβα και εγώ να δω με το μάτι μου, ενώ εδώ έχουμε κάποια ένταση ακόμα. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι όσο μπόρεσα να τους δω με το μάτι μου, ήρθαν στην αρχή 2, 3, 4, μετά κάποιοι άλλοι και ξαφνικά μαζεύτηκαν όλοι αυτοί εδώ που βλέπετε. Μα δεν είναι και πολλοί. Εντείνεται η πίεση τώρα όμως από ό,τι βλέπω. Αυτή είναι και η οδηγία που πρέπει να δόθηκε και από τον επικεφαλής της δύναμης. Να αποθηθούν αυτή την ώρα οι φοιτητές που βρίσκονται μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου. Αποθούν τώρα. Ναι, καταλαβαίνουμε και είναι λογικό ότι εκεί έχει σημάνει τώρα συναγερμός και στην φύλαξη του Μεγάρου Μαξίμου, διότι δεν είναι και το πιο κανονικό πράγμα στον κόσμο να ευνηδιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά ευνηδιασμός, ήταν πάρα πολύ ήσυχα εδώ. Άνοιξαν το πανό από την... Κοράντος και Δημηρία των ΙΜΕΤ πλέον έχουν ενισχύσανε την δύναμη εκεί. Ήρθα και η ομάδα Δίας. Στα 3-4 λεπτά ενισχύθηκε. Ναι, καταλαβαίνεις ότι η περιοχή εδώ, όπως είπαμε, είναι αυστηρά φυλασσόμενη, αλλά πράγματι... Δεν ξέρω αν είναι αυστηρά φυλασσόμενη. Τι να σου πω, Γιάννη. Δεν προκύπτει. Εντάξει, κοίταξε, Ράνια, εδώ ο δρόμος δεν κλείνει, δεν γίνεται κάποιο σύγκριση. Καλά, δεν είπαμε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει και εποχές που έκλεινε ο δρόμος από ψηλά και δεν ήταν επίσης κανονικό. Είναι ανοιχτός. Αλλά μπορεί να υπάρχει, φαντάζομαι, και μια ενδιάμεση κατάσταση. Δεν ανάγκη να κλείνει ο δρόμος ή να είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Όχι. Ράνια, ο δρόμος είναι ανοιχτός, εδώ περνούσε κόσμος, αρκετοί τουρίστες που ξέρεις ότι βρίσκονται και αυτή την περίοδο εδώ. Αλλά υπήρχε πολύ μικρή κίνηση, δηλαδή γενικώς ήταν ήσυχα τα πράγματα, εξού και ο ευνηδιασμός. Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι οι φοιτητές έχουν σηκώσει το πανό τους για τα πανεπιστήμια μεν, αλλά στις δηλώσεις που μας έκαναν είναι μια συνολική καταγγελία, στο πούμε έτσι, των χειρισμών της κυβέρνησης. Λοιπόν, Γιάννη, παραμένεις προφανώς στο σημείο. Και στο πανεκπαιδευτικό. Δεν προλάβαμε βεβαίως με όλα αυτά που συμβαίνουν να πούμε για τον κύριο Βέμπερ. Λοιπόν, να σας πω εντάχει για τον κύριο Βέμπερ, αφού ουσιαστικά αυτό ξεκινήσαμε. Να πούμε, ο κύριος Βέμπερ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, έφυγε πριν από λίγο εδώ. Θα μετέχει αύριο σε μια ημερίδα που οργανώνει από κοινού το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία και η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Βέμπερ έχει φύγει από εκεί. Έχει φύγει ο κύριος Βέμπερ. Έχει φύγει εδώ και ώρα, έχει φύγει εδώ και ώρα. Ήταν 6 και 4 η συνάντησή του, γύρω στις 7 και κάτι έφυγε από εδώ. Και αύριο θα βρίσκεται στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα. Μετά τα γεγονότα βέβαια που έχουν συμβεί με την καταδίκη της Ελλάδας, το ψήφισμα δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Το αποτρόπαιο έγκλημά του ομολόγησε λίγες ώρες μετά την σύλληψή του ένας 48χρονος, ο οποίος δολοφόνησε με σφυρί τον φίλο του, που τον φιλοξενούσε στο σπίτι του, στη Χαριλάου Τρικούπη. Μαρίνο Αλιφέρη, τι γνωρίζουμε για τα κίνητρα? Φαίνεται ότι ομολόγησε λοιπόν τις πράξεις του 48χρονος που σκότωσε το μουσικό μέσα στο σπίτι του. Το σπίτι είναι του 50χρονου μουσικού. Το κίνητρο δεν το αναφέρει στους αστυνομικούς. Ομολογεί ότι έκανε, αλλά δεν θυμάται το λόγο που τσακώθηκε. Να πούμε εδώ ότι ο 48χρονος μία μέρα νωρίτερα είχε ληστέψει έναν νεαρό από τον Τύρναβο και είχε έρθει με το αυτοκίνητό του μέχρι την Χαριλάου Τρικούπη, όπου τον φιλοξένησε ο 50χρονος. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε νεκρός ο 50χρονος. Με πάρα πολλά τραύματα στο πρόσωπο. Φαίνεται ότι τον δολοφόνησε χτυπώντας τον με ένα σφυρί στο κεφάλι. Σε ευχαριστώ πολύ. Άκερι, θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ την εκδήλωση για την κεντροαριστερά που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και στην οποία θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας και η Έφη Αχτσιόγλου, αλλά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος μάλιστα μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε.